Η φυγή του Παύλου Νιρβάνα. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Από τα 1900 και που ένα καλό πρωί ο κύριος Αλέξανδρος Δέλτα, συνταξιούχος καθηγητής, έφυγε από το σπίτι του χωρίς να ειδοποιήσει κανένα και δεν ξαναφάνηκε πια, κανείς δεν έμαθε ούτε που πήγε ούτε τι απόγινε. Στην αρχή η οικογένειά του και οι φίλοι του φοβήθηκαν μήπως πρόκειται για αυτοκτονία ή έγκλημα, αλλά και τα δύο αποκλείστηκαν όσο περνούσε ο καιρός. Εκτός που ο κύριος Αλέξανδρος δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει, δεν κρατούσε και ποτέ του χρήματα πάνω του για να υποθέσει κανείς ότι τον λίστεψαν και τον σκότωσαν. Έπειτα, ό,τι και αν είχε γίνει από τα δύο, πάντα κάπου θα βρισκότανε αργά ή γρήγορα το πτώμα του ή κάποιο σημάδι του θανάτου του. Και η οικογένειά του, μόλον ότι δεν έπαυσε να εξετάζει και να ψάχνει για χρόνια ολόκληρα, ποτέ δεν κατόρθωσε να βρει τα ίχνη του. Ο κύριος Αλέξανδρος Δέλτα, όταν εξαφανίστηκε με τον ανεξήγητο αυτόν τρόπο, ήταν ηλικίας 55 έως 60 ετών. Η γυναίκα του, πολύ νεότερη του, δεν είχε περάσει τα 30. Παιδιά δεν είχε. Δύο που είχε αποκτήσει στα πρώτα έτη του γάμου του, του είχαν πεθάνει σε μικρή ηλικία και από τότε η γυναίκα του δεν έκανε άλλο παιδί. Ζούσε λοιπόν με τη γυναίκα του, την πεθερά του και δυο ανιψιές του που είχε μαζέψει εκείνη κοντά της με το σκοπό να τις αποκαταστήσει. Με τη σύνταξή του και μια μικρή περιουσία που είχε περνούσαν αρκετά καλά. Και καθώς ήταν αγαθός και συμβιβαστικός άνθρωπος ο κύριος Αλέξανδρος, μοιράζοντας τη ζωή του στα βιβλία του και στο τάβλι που κατέβαινε και έπαιζε τα βραδάκια στο καφενείο της γειτονιάς με κάποιο παλιό του συνάδελφο, η ειρήνη βασίλευε στο σπίτι του με τη σχετική άνεση. Ο κύριος Αλέξανδρος τέλος πάντων περνούσε για ένας ευτυχισμένος νοικοκύρης και γι' αυτό ίσα ίσα η ξαφνική του εξαφάνιση στάθηκε πάντα μυστήριο για την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν. Τα τελευταία χρόνια οι κακές γλώσσες κάτι είχαν αρχίσει να ψιθυρίζουν για τη γυναίκα του. Έλεγαν πως τα είχε ψήσει με κάποιο νέο γιατρό που σύχναζε στο σπίτι του περισσότερο σαν φίλος παρά σαν γιατρός. Αλλά και η λεπτομέρεια αυτή δεν μπόρεσε να σχετιστεί ποτέ με την παράξενη εξαφάνιση του ανθρώπου. Ο κύριος Αλέξανδρος δεν έδειξε ποτέ καμιά υποψία για τη γυναίκα του και όπως εβεβαίωναν όσοι πήγαιναν στο σπίτι του, ποτέ δεν είχε παρατηρηθεί η παραμικρότερη ψυχρότητα στο αντρόγινο. Κι αν ακόμα οι κακές γλώσσες είχαν δίκιο, ο κύριος Αλέξανδρος δεν είχε υποπτευθεί ποτέ τίποτε. Έπειτα, κι αν είχε υποπτευθεί κάτι, ο καλύτερος τρόπος να τιμωρήσει τη γυναίκα του δεν ήταν βέβαια να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του αφήνοντάς της ό,τι είχε και δεν είχε για να χαρεί καλύτερα την ελευθερία της. Ο συνάδελφός του που έπαιζαν τάβλη μαζί τα βραδάκια δεν μπόρεσε να φωτίσει περισσότερο τη μυστηριώδη εξαφάνιση του φίλου του. «Το μόνο πράγμα που μου είπε κάποτε, τώρα τελευταία έλεγε σε όσους τον ρωτούσαν, είναι πως δεν ένιωθε καλά τον εαυτό του και πως προμάντευε γρήγορο το τέλος του. Από τότε όμως δεν μου ξαναείπε πια αυτή την ομιλία και ούτε φαινότανε να φοβάται ή να λογαριάζει το θάνατο». Εννοείται ότι και αυτή η πληροφορία του φίλου του κυρίου Αλέξανδρου δεν πρόσθεσε τίποτε στην εξήγηση του μυστηρίου. Ένας άνθρωπος που νιώθει το τέλος του να πλησιάζει δεν φεύγει από το σπίτι του να πεθάνει έρημος στους δρόμους. Απεναντίας, αισθάνεται περισσότερο την ανάγκη να βρεθεί μέσα στους δικούς του περικυκλωμένος από την αγάπη τους και τις φροντίδες τους. Χρόνια περάσαν από τότε και στη μικρή επαρχιακή πόλη η εξαφάνιση του καλού αυτού ανθρώπου έμεινε μυστήριο και για την αστυνομία και για όσους τον γνωρίζανε. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι απόγινε. Κανένα σημάδι του δεν φανερώθηκε ποτέ. Και θα τον είχα ξεχάσει εντελώς κι εγώ, που στάθηκα παλιός του και αγαπητός φίλος, αν φιλομετρώντας τώρα τελευταία κάποιο βιβλίο με ιστορίες ζώων, δεν έπεφταν στα μάτια μου απάνω σε αυτή τη φράση. Υπάρχουν πολλά ζώα
όπως η γάτα και ο λύκος που όταν νιώσουν να πλησιάζει το τέλος τους, εξαφανίζονται και πηγαίνουν να πεθάνουν ήσυχα, σε ήρεμα και απόκρυφα μέρη. Νομίζει κανείς πως τις τελευταίες τους στιγμές θέλουν να βρεθούν μακριά από την έχθρα ή την υποκρισία των ομοίων τους και να απολαύσουν ένα ελεύθερο θάνατο. Το περίεργο αυτό κίνημα των ζώων έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ενσυνείδητης φυγής. Και συλλογίζομαι τώρα, μήπως τάχα.